Κύριε, τι κάνετε? Καλημέρα, Βάγε. Καλημέρα. Νομίζω ότι... Υπάρχει, να ξέρεις, υπάρχει οργή στην ΑΕΚ για την εκπομπή, δυστυχώς. Όπα. Διότι με πίεσες να πω MVP. Ναι. Και τον ανεπέδωσαν και τον κάνανε συμβόλαιο. Και τον κάνανε. Και μας μάλισε, αγόρι μου. Να σου πω κάτι. Καλά να πάθω. Μα τα πήρε με μαύρες σακούλες και έφυγε για Μαϊάμι που είχε πει και ο Μάκης Τομιάδης. Σε γνωστό συνάδελφο. Αχ, Παναγία μου, θα μας πνίξεις πρωί-πρωί. Θα μας πνίξεις πρωί-πρωί. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πραγματικότητα είναι. Δηλαδή, το παιδί ήρθε ως εναλλακτική λύση στη θέση του αριστερού μπακ. Ξέραμε ότι δεν έπαιζε αυτή τη θέση στο Ιράν. Ναι, είχε σταματήσει να παίζει αριστερό μπακ. Είχε σταματήσει να την παίζω. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι, είχε σταματήσει να παίζει αριστερό μπακ. Λοιπόν, και όταν κλήθηκε να παίξει βασικός και χωρίς να έχει κάποιον πίσω, το αριστερό μπακ και άντεξε και ήταν και σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ναι, ναι. Και θυμάστε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, τον πάτησε κάποιος κατά λάθος, δεν θυμάμαι. Ναι. Εντελώς κατά λάθος στο χέρι Και έπαιξε. Και άμα το έχεις δει το πάτημα, δηλαδή ήταν πολύ, πολύ άσχημο, ρε παιδί μου. Ναι. Ξέρεις, πέσανε μαζί κάτω και έτυχε, ας πούμε, και πήγε το πόδι πάνω στο χέρι του. Και όταν το είδα, λέω, αλλαγή θα γίνει σίγουρα. Και έπαιξε και έτσι. Πραγματικά είναι... άξιζε 100%. Είχε και πρόταση. Πραγματικά δεν είναι δηλαδή έτσι. Υπήρχε πρόταση από το Κατάρ. Mm-hmm. Γι' αυτόν. Γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει Κατάρ Ιράν στενή σχέση και πάνε παίχτες από εκεί, αρκετοί από το Ιράν. Παρ' όλα αυτά έμεινε στην άκρη γιατί και αυτός εδώ πέρα κακά τα ψέματα κάνει ένα τρομερό κλείσιμο στην καριέρα του και γενικά οι παίχτες της έκθετος και με το νέο γήπεδο και έτσι και με τον Αλμέιδα και με όλα αυτά τους αρέσει πάρα πολύ στην άκρη. Και αυτό είναι καλό και για το μέλλον της ομάδας και για τις μεταγραφές. Είναι πολύ σημαντικό να... ξέρεις, οι παίχτες να περνάνε καλά εκεί που είναι. Και όχι μόνο. Και να σε διαφημίζουν σε άλλους. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει και η διοίκηση να δίνει και το παράδειγμα ότι κοίταξε να δεις. Ενώ ας πούμε ο αρχικός σχεδιασμός μου έλεγε ότι δεν θα κάτσω δύο ξένα διαβατήρια στη θέση του αριστερού μπακ. Γιατί είναι και λίγο παράλογο εδώ που τα λέμε τώρα, έτσι. Είναι, απλά σε διαβεβαιώ δεν υπήρχε τέτοιο σχεδιασμός. Τώρα εντάξει, μπορεί ο Μοχαμάντη να φύγει, ρε παιδί μου, και να έρθει κάποιος άλλος. Απλά δεν υπήρχε κάποια τέτοια απόφαση ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ότι θα φύγουν. Εντάξει, είναι ελεγχόμενη και η κατάσταση με τα διαβατήρια. Προφανώς. Για τον Μοχαμάντη δεν γνωρίζω, έχει συμβόλαιο. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει απόφαση, μπορεί να φύγει και να έρθει ένας άλλος θέσης. Λέω όμως ότι είναι σημαντικό για την ομάδα να λέει, να στέλνει για το μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, να στέλνει το μήνυμα στα αποδυτήρια ότι κοιτάξτε παιδιά, έδωσε ψυχουλά. Ναι. Θα πάρει συμβόλαιο. Βέβαια. Ναι, και αυτό είναι και συνέχεια και του Ρότα, δεν θα πω του Σιμάσκι. Θα πω όμως του Ρότα γιατί. Υπήρχε περιθώριο μεγάλο και έγινε κυρίως για να πάρει περισσότερα χρήματα. Δηλαδή, και πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει να γίνεται στις ομάδες. Και η ΑΕΚ το τελευταίο καιρό τα κάνει αυτά τα πράγματα και είναι καλό και θα το βρει μπροστά της. Δηλαδή, και ο παίκτης να είναι ευχαριστημένος, αλλά και όλοι οι άλλοι να παίρνουν το μήνυμα. Όλοι οι άλλοι να παίρνουν το μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε είναι για ένα συνένα ο Χατσαφή. Λογικά να κλείσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Έχω ξαναπεί ότι είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά όλοι τον αγαπάνε μέσα στην ομάδα. Ξέχωρα από αυτά που κάνει στο γήπεδο, τα οποία όλοι έχουμε πρόσβαση και τα βλέπουμε. Οι συμπαίκτες του, οι προπονητές του, η διοίκηση είναι πραγματικά παράδειγμα. Είναι πραγματικά παράδειγμα. Και πολύ χαίρομαι που έγινε αυτό και νομίζω χάρηκαν και όλοι οι ατζήτες πραγματικά. Και πάρα πολύ, όπως και εγώ είπα την πρώτη μέρα. Κατά σύμπτωση τώρα που μιλάγαμε και σου είπα ότι ο Θεόλ διπλή, σου είχα πει ότι όταν είχε έρθει πίστευε ότι έπρεπε να πάρει κι άλλο και τελικά πήρε κι άλλο. Και ίσως έγινε και μια πίεση πάνω σε αυτό και ήρθε και ο Μοχαμάντη, αν θυμάσαι, τελευταία μεταγραφή το Σεπτέμβριο. Πάρα πολλούς διάβασα στο Facebook καθηγητές που γράψαν αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι σε αδικήσαμε στην αρχή, σε τέτοιο. Και αυτό είναι σημαντικό. Έστω και στο Facebook. Δηλαδή, μπορεί το παιδί να μην το διαβάσει ποτέ, ας πούμε. Αλλά έχει σημασία. Έχει σημασία. Και ξαναλέω και πάλι, για να το κλείσουμε το θέμα Χατσαφή, ότι να μην βιαζόμαστε. Να μην βιαζόμαστε, να περιμένουμε και να σεβόμαστε την προσπάθεια των παιχτών και θα έχουμε αποτέλεσμα. Το έχουμε δει και στην ΑΕΚ και σε άλλες ομάδες. Ο Αϊτόρας είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα για μένα στον Παναθηναϊκό και την πορεία που έκανε και μακάρι το παιδί γρήγορα να επιστρέψει. Ότι πρέπει να δίνουμε και χρόνο. Έρχονται σε μια ξένη χώρα. Δεν έχει σημασία τι έκανε πριν. Μπορεί να μην τέριαζαν με την ομάδα που ήταν πριν.
να μην, ξέρεις, μπορεί να έρθει ένας παίκτης εδώ και να σου λέει, ας πούμε, είχε πέρυσι 3 συμμετοχές, 4 συμμετοχές, ή είναι center for και έβαλε ένα γκολ. Μπορεί να παίζει ρόλο και η ομάδα. Ναι. Ας εμπιστευόμαστε λίγο και να περιμένουμε. Αυτό. Σωστό. Αυτό γενικά το λέω. Έχουμε, ρωτάνε πολλοί φίλοι, που δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν εισιτήριο για, για το μάτς Κυριακής. Αν έχουμε καμιά λεπτομέρεια να πούμε για το τελετουργικό. Δεν έχω κάποια λεπτομέρεια να πω. Από ό,τι γνωρίζω, η ΑΕΚ είναι μια συνεχή σύσκεψη στα γραφεία. Και όταν είναι έτοιμη θα τα ανακοινώσει. Δεν θέλω να πω κάτι. Όχι, σίγουρα προφανώς, ναι. Γνωρίζουν ότι περιμένουν πάρα πολύ κόσμο. Θα υπάρχουν, με την ευκαιρία να πω εδώ ότι δεν είναι φιέστα, είναι ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, έτσι. Mm-hmm. Θα εξελιχθεί σε φιέστα. Δεν θέτω σε αμφιβολία ότι μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα. Ποδόσφαιρο είναι βέβαια, αλλά δεν το λέω με αυτή την έννοια. Το λέω με την έννοια ότι είναι ένα κανονικό παιχνίδι πρωταθλήματος που πρέπει να ξεκινήσει και να λήξει κανονικά. Που θα είναι το γήπεδο sold out, πραγματικό sold out, δηλαδή δεν υπάρχουν κρατημένα εισιτήρια, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή ούτε, που λέει ο λόγος, το ίδιος ο Μελισανίδης δεν μπορεί να βρει εισιτήριο αυτή τη στιγμή. Οπότε θα πρέπει όλοι όσοι είναι στο γήπεδο, εντός και εκτός γήπεδου, να το έχουν αυτό στο μυαλό τους την Κυριακή. Δηλαδή, καταλαβαίνω τη δίψα όλων να θέλουν να είναι σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά το γήπεδο έχει αυτή τη συγκεκριμένη χωρητικότητα. Δεν μπορεί να χωρέσει παραπάνω και μετά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για όλους. Και για αυτούς που έχουν εισιτήρια και για αυτούς που δεν έχουν. Σε χάσαμε. Έλα, ναι, τώρα σε ακούμε. Θα κάνει ό,τι περισσότερο για να μοιραστεί η χαρά παντού. Α, συγγνώμη. Λέω, η ΑΕΚ θα κάνει ό,τι γίνεται το καλύτερο για να μοιραστεί χαρά παντού, αλλά μέσα στο γήπεδο θα μπουν 32.000 όσους χωράει. Δεν μπορούν να μπουν παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Μετά, το παιχνίδι παίζεται κανονικά. Δηλαδή, okay, και στα καρνογόνα, σε όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει σε όλα ένα μέτρο. Θα τα πει και η ΑΕΚ αυτά, απλά τα λέω και εγώ, γιατί κακά τα ψέματα, ένα άγχος υπάρχει. Έτσι. Γιατί και εμένα θα είναι το παιδί μου μέσα στο γήπεδο, αλλά και πάρα πολλών άλλων, και εδώ όχι μόνο για τα παιδιά, για όλους μας. Δηλαδή, είναι μια μέρα χαράς, είναι μια μέρα λύτρωσης. Η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα στην πρώτη της χρονιά στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά από 20 χρόνια που επέστρεψε. Το καταλαβαίνω όλοι, πετάνε στα σύννεφα, αλλά πρέπει να παίξουν στιγμή και πραγματικά να είναι μόνο μέρα χαράς. Μόνο μέρα χαράς, τίποτα άλλο. Αυτά. Τώρα πιστεύω αύριο, που θα είναι η τελευταία εκπομπή την Κυριακή, να ξέρουμε και λεπτομέρειες και να συζητήσουμε περισσότερο. Okay. Για τον τρέχον... Να πω για ένα ναι, δημοσίευμα που υπάρχει από το Μεξικό, ότι από την ΑΕΚ μας ενημέρωσαν ότι είναι ανύπαρκτο. Για τον τρέχον, λες, Άλλο τι πήγες να μου πεις, Βαΐσιμα. Για τον τρέχον, αυτόν τον αμυντικό, Ναι. Ότι δεν υπάρχει το θέμα. Και... Ναι. Και γενικά να υπάρχει, το έχω ξαναπεί, να υπάρχει λίγη προσοχή στα δημοσίευματα από το Μεξικό. Μην δίνουμε και πολύ μεγάλη βάση, γιατί ξέρεις, λόγω Αλμέιδα και της φοβερής χρονιάς του Πινέδα στην ΑΕΚ, θα δούμε πολλά τέτοια, να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με τα δημοσίευματα από το Μεξικό. Αυτά. Άρα, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Μαρία, θες κάτι να ρωτήσεις. Κοίταξε, όχι, υπάρχουν πολλοί που ρωτάνε κυρίως για τη φιέστα, φίλε, για το πώς θα βρεθούμε, τι θα κάνουμε, τι θα ετοιμάσει η ΑΕΚ. Οπότε λοιπόν να τις απαντήσεις, όχι ο Κέτσε, θα τις δώσει η ΑΕΚ όταν είναι έτοιμη να δώσει απαντήσεις, έτσι, και να δώσει ένα πλήρες περίγραμμα της Κυριακής, του προγράμματος Κυριακής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι stand-by το κύπελο και όταν τελειώσει το παιχνίδι ξεκαθαρίσει ότι η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα, θα έρθει το κύπελο και θα γίνει απονομή. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε σίγουρα. Από εκεί και πέρα τώρα τα υπόλοιπα τα ετοιμάζει και θα τα μάθουμε. Κωστή, μια που πες κύπελο τώρα, βέβαια το πες για την κούπα του πρωταθλήματος εσύ. Για το κύπελο όμως, τι ενημέρωση υπάρχει εν ώψη αυριανής μέρας που νομίζω θα είναι και η οριστικά κρίσιμη, έτσι. Κοίτα, μετά τις δηλώσεις του Μπέου της χθεσινής δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα Βόλου. Υπήρξε πάλι πρόβλημα, δηλαδή δεν θα βγει τελικά στο Βόλο, οπότε πάμε για εξωτερικό. Υποψήφιες χώρες είναι η Πολωνία, που γνωρίζω σίγουρα. Το Βελιγράδι δεν νομίζω ποτέ η Εκναδευτή να παίξει στο Βελιγράδι, για ευνόητους λόγους, έτσι, δηλαδή είναι σαν να παίζει στην έδρα του ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα, ναι. Λόγω της σχέσης με την Παρτιζάν, που έχουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Και υπάρχει και η Ρουμανία, που είναι η πατρίδα του Λουτσέσκου, δεν ξέρω
Αυτές οι χώρες έχουν ακουστεί. Για την Αλβανία από ό,τι ξέρω δεν θα προχωρήσει. Αυτά μπορώ να πω. Αυτά δεν, για την Πολωνία το λέω γιατί έχει γραφτεί σε έγκυρο μέσα της Πολωνίας ότι έχει γίνει επαφή και ότι δέχεται η Πολωνική Ομοσπονδία. Υπάρχει γήπεδο που μπορεί να γίνει το μάτς, είναι 16.000 θέσεων, είναι πολύ καινούργιο γήπεδο, σύγχρονο, έχει ό,τι χρειάζεται. Αυτά γνωρίζω. Και τα περιμένουμε αύριο. Αύριο πάντως θα είναι οριστικό γιατί μετά δεν βγαίνει και ημερομηνίες. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακυρώσαμε όλα τα κράτη στην Ελλάδα και προχωράμε. Τι να κάνουμε τώρα.